για 10η ημέρα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η χώρα σφυροκοπείται από τα ρωσικά στρατεύματα για δεύτερο Σαββατοκύριακο. Εικόνες από ντρόουν δείχνουν την απόλυτη καταστροφή. Συντρίμμια και κατεστραμμένα κτίρια αφήνουν στο πέρασμά τους οι Ρώσοι εισβολείς. Όπως καταμαρτυρούν οι εικόνες, τα περίχωρα του Κιέβου μετατρέπονται σε πόλεις φαντάσματα. Τα ρωσικά στρατεύματα θέλουν να καταλάβουν τις γύρω περιοχές πριν μπουν στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Κατοικημένες περιοχές δέχονται ανελαίτες επιθέσεις. Росія не уступає, хоче наші території, все решта ще багато чого хоче. А ми вже стільки воювали, стільки людей поклали, що вже ніхто вступати їм не буде. Це було таке колошматіння серця, панічна атака, пытаешься что-то сделать, чтобы себя успокоить, а не їсться, ничего не хочет есть, не хочется есть, не хочется пить. Вот сидишь, как вот в шоке, и не знаешь, что делать. Ну, в себя приходить, ну, дуже важко. Ρωσική αεροπορική επιδρομή προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο χωριό Μπίσιβ κοντά στο Κίεβο. Παντού χάος, κατεστραμμένα σπίτια και καμένα αυτοκίνητα στην καρδιά του χωριού. Вчера воно бахнуло тут прямо, бачите. Целенаправленно. Вбило одного чоловіка з тероборони. Вот. Погоріли машини, бачите. Що за ракети були, то горе, таке горе. Μετά την πτώση της Χερσόνας, οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν προς την Οδυσσό. Βίντεο δείχνει έγκυες γυναίκες και μητέρες με τα νεογέννητα μωρά τους να κρύβονται στο υπόγειο ενός μευτήριου στην Οδυσσό κατά τη διάρκεια συναγερμού αεροπορικής επιδρομής.